πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Γάμα Σίγμα Εργοτέλης, τον κύριο Γιώργο Στιακάκη, προκειμένου να θέσουμε τα δεδομένα πώς έχουν μέχρι στιγμής και σε ό,τι αφορά βέβαια και στην επόμενη μέρα του Εργοτέλη. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Στιακάκη. Κύριε Στιακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πετρούτσου, καλησπέρα στους θεατές μας. Να είστε καλά. Όπως προείπα, ο Εργοτέλης βρίσκεται σε μία από τις δυσκολότερες καμπές, μια δύσκολη καμπή της ιστορίας της ομάδας. Επί της ουσίας επανεκκινεί. Γίνεται μία προσπάθεια να ξεκινήσει ξανά η ομάδα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή και να ξεκινήσουμε από το σημείο της αποχώρησης του Μάγκιτ Σάμι, έτσι, και του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε σε ό,τι αφορά τη συνέχιση τη συνεργασία σας. Ναι. Καταρχάς ήταν συνεργασία. Ο Μάγκιτ Σάμι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Εργοτέλη είχε πάρει το πακέτο των μετοχών, το 90% των μετοχών του Εργοτέλη. Ουσιαστικά ήταν ιδιοκτήτης. Από πέρυσι που θεώρησε ότι η ελληνική πολιτεία κοροϊδεύει τις ομάδες Super League 2 και δεν έδωσε τα χρήματα τα οποία είχε υποσχεθεί, είχε αποφασίσει να στείλει τις πληρωμές μέχρι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Αυτό δεν έγινε ποτέ και το καλοκαίρι πια, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να δώσει άλλα χρήματα, δηλαδή από τα 8,5 εκατομμύρια που είχε υποσχεθεί στις 36 ομάδες Super League 2, έδωσε μόνο τα μισά και τα υπόλοιπα απήντησε ο Υπουργός Οικονομικών ότι δεν πρόκειται να δοθούν. Τότε ο Μάγκιτ Σάμι πήρε οριστική απόφαση και είπε ότι εγώ θα κηρύξω πτώχευση, δεν είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω και το κράτος χωρίς συνέπειες να λέει και να ξελέει. Αυτή ήταν η στάση του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν παίρνω θέση όσον αφορά αν ήταν ειλικρινής ή αν ήταν πρόσχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η αφορμή που ο Σάμι αποχώρησε από τον Εργοτέλη. Όσον αφορά την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, να γνωρίζετε ότι μια ομάδα Super League 2 έχει μίνιμουμ έξοδα για συντήρηση περίπου το ελάχιστο 1 εκατομμύριο το χρόνο. Η βοήθεια της πολιτείας, η οποία είχε υποσχεθεί να είναι γύρω στις 350 με 400.000 και φτάσει, ουσιαστικά ήταν μια βοήθεια η οποία έσωσε πολλά πράγματα και έδινε πνοή και δύναμη σε αυτούς οι οποίοι σήκωναν το φορτίο, και είναι πάρα πολύ μεγάλο το φορτίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στη συνέχεια, όταν ο Σάμι αποφάσισε να φύγει, εμείς ως ερασιτέχνης, παρότι μέχρι τότε εμάς ήταν άλλος ο θεσμικός μας ρόλος, αλλά ως άνθρωποι του Εργοτέλη προσπαθήσαμε να βρούμε μια διέξοδο και να μπορέσει να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ερασιτέχνη, δίνοντας ένα μέρος των χρεών που οφείλει, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε την ομάδα έστω για 1 χρόνο, μήπως βρεθεί μία λύση. Και εκεί βρήκαμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Είχε υπέρμετρες αξιώσεις και ζητούσε εγγυήσεις από ανθρώπους που δεν όφυλαν, ζητούσε αυτός που όφυλε. Πάση περιπτώσει, δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή ήξης αφήξης ήταν. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη και οπότε δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα και ήταν η οριστική αποχώρηση της ΠΑΕ Εργοτέλης από το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Η επόμενη σκέψη ήταν μήπως μπορούσαμε να παίξουμε στη Γάμα Εθνική. Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Στιακάκη, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, η αποχώρηση του Μάγκιτ Σάμι, παρά τις προσπάθειες, όπως είπατε, που έγιναν και από την δική σας πλευρά και οι οποίες έπεσαν στο κενό, αφήνουν στον Εργοτέλη ένα δυσβάσταχτο χρέος που ενδεχομένως να κυνηγάει το σύλλογο σε περίπτωση επανασύστασης της ΠΑΕ. Να δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι που έχει σημασία. Έχετε δίκιο. Ο Σάμι, το χρέος του είναι προς το δημόσιο και προς ιδιώτες. Το χρέος προς το δημόσιο θέλουμε να πιστεύουμε, επειδή έχει γίνει ρύθμιση από τον ίδιο, ότι θα το τηρήσει για να μην έχει και ποινικές προσωπικές συνέπειες. Επομένως, το υπόλοιπο κομμάτι, το ιδιωτικό χρέος, πρέπει να είναι γύρω στις 500.000. Σύμφωνα με τον νόμο, το ίμιση αυτού του ποσού θα βαρύνει και την νέα ομάδα που ο Γάμα Σίγμα Εργοτέλης, τη νέα ΠΑΕ που θα συστήσει στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που πιθανότατα να βρούμε μπροστά μας, εάν ξανά το συγκεκριμένο σωματείο, ο Γάμα Σίγμα Εργοτέλης, φτάσει στην Γάμα Εθνική και βγει στην Super League 2. Πάνω σε αυτό έχουμε κάνει διάφορες σκέψεις πώς θα το χειριστούμε. Προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι... Δεν θα συναντήσετε σε μια τέτοια περίπτωση, πώς θα έχουν και οι νόμοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μελλοντικά. Ακριβώς, πιθανότητα να έχει μεταβληθεί και οι αποφάσεις και οι οδηγίες της FIFA αλλάζουν και οι νόμοι αλλάζουν. Επομένως για κάτι το οποίο θα τεθεί μετά από 3 χρόνια δεν είναι του παρόντος. Σωστά. Αυτό που είναι του παρόντος είναι να γίνει επανεκκίνηση. Η φιλοσοφία του Εργοτέλη, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται υπερβάσεις. Το να έρχεται ένας άνθρωπος, να παίρνει μια ομάδα, να λέει ότι εγώ θα επενδύσω, να φτάνει σε ένα σημείο και μετά να μην μπορεί να συνεχίσει, για μας όσο και αν οδηγεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες και τον Εργοτέλη και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ενέχει πολλούς κινδύνους. Η άποψή μας είναι ότι από τη στιγμή που ο Εργοτέλης είναι έτσι δομημένος και έχει παραγωγή ταλέντων, να ανέβει τις κατηγορίες στηριζόμενο κατά κύριο λόγο σε δικά του παιδιά και ενώ και παιδιά από Ηράκλειο και Κρήτη. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ευκτό. Δηλαδή ο Εργοτέλης έβγαζε ποδοσφαιριστές οι οποίοι όσοι δεν γινόντουσαν επαγγελματίες πήγαιναν σε άλλες ομάδες και αν δείτε αυτή τη στιγμή... Το έχουμε δει κατά κόρον στο παρελθόν. Σε πάρα πολλές ομάδες της Γάμα Εθνικής και της Super League 2 υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν κάνει καριέρα. Μιλάμε και για τα παιδιά τα οποία δεν έκαναν διεθνή καριέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας, δεν χρειάζεται να έρχεται ο Μεσσίας ή ο Πάμπλουτος για να μπορεί να μας οδηγήσει στη Super League 2, αλλά να γίνει σωστά. Αυτό θέλουμε να γίνει από εδώ και πέρα. Ωραία. Μην ξανακάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε η Super League 2 έτσι κρίνατε ότι είναι απαγορευτική, δεδομένου ότι χρειαζόταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο της Τρίτης Εθνικής, το οποίο επίσης απορρίφθηκε στην πορεία. Βρισκόμαστε τις τελευταίες ώρες σε ένα σενάριο να εξετάζεται σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από το ρεπορτάζ στην Α1 κατηγορία και όχι στην διάλυση της ομάδας στην Α2 τους νέους του Εργοτέλη. Έχετε απευθυνθεί στη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα? Επειδή και μέσα στο Συμβούλιο είμαστε δικηγόροι, δόξα τω Θεώ είμαστε 3-4, μετά την πρώτη κρούση ότι έχουν γίνει κληρώσεις, εμείς κοιτάξαμε τον νόμο και απευθυνθήκαμε και στην ΕΠΟ και στην ΕΠΣΥ, διότι σύμφωνα με τον νόμο και το παράρτημα 1, εάν μια ομάδα που πέφτει κατηγορία δηλώσει συμμετοχή σε μία από τις κατώτερες κατηγορίες, υποχρεούται ακόμα και αν έχει συμπληρωθεί να προσθεθεί καθ' υπέρβαση, λέει έτσι ακριβώς λέει ο νόμος, των ομάδων οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή. Η ερμηνεία λοιπόν που δίνουμε εμείς και πιστεύω ότι την ίδια θα δώσουν και η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, είναι ότι από τη στιγμή που μόλις ο Σάμι δήλωσε ότι δεν θα κατέβει η ομάδα στη Super League 2, κάναμε αίτημα στην ΕΠΣΥ. Αμέσως την επόμενη μέρα και ζητούσαμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Γάμα Σίγμα Εργοτέλης θα αγωνιστεί στην Α1 τοπική κατηγορία. Απλά αυτό δεν ήταν ανακοινώσιμο και είπαμε τη χειρότερη εκδοχή, αλλά τώρα από τη στιγμή που αυτό διέρευσε, διότι... Από τη στιγμή που κάνεις ένα δημόσιο έγγραφο και προς ΕΠΣΥ και προς ΕΠΟ και λοιπά, είναι λογικό ότι εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν σας ξεφεύγει κάτι θα το μαθαίνατε. Εμείς περιμέναμε να ανακοινωθεί επίσημα και να υποθεί ότι ναι, γίνεται δεκτό, για να το ανακοινώσουμε, για να μην δημιουργήσουν πάλι την εντύπωση ότι μιλάμε για μια κατηγορία την οποία τελικά δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε. Κύριε Στιακάκη, υπάρχουν τα δεδομένα για την Α1 ΕΠΣΥ και το ρωτάω γιατί ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά στην ΠΑΕ το υλικό έχει αποχωρήσει και στην ομάδα όμως των νέων υπάρχει έτσι ελλειπής παρουσία. Εμείς ήδη μιλάμε. Την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε όλα τα παιδιά τα οποία ανήκουν στις τάξεις του Εργοτέλη και αυτά που είχαν πάει ιδανικοί σε άλλες ομάδες και σε μεγαλύτερη κατηγορία και... Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία να αγωνιστεί στην Α1 και να είναι και η εκκίνηση για την επόμενη χρονιά, γιατί δεν σας κρύβω ότι στόχος μας είναι να ξαναπάμε εκεί που βρισκόμαστε, αλλά να πατάμε γερά στα πόδια μας και να γίνει με έναν τρόπο που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θεωρείτε όχι λοιπόν ότι είναι εφικτό να έχει παρουσία η ομάδα στην Α1 κατηγορία? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείτε, ίσως εσείς ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε άλλα σωματεία και ανήκουν στον Εργοτέλη και έχουν πάει ως δανεικοί. Υπάρχει η ομάδα της K19 η οποία πολλά από αυτά τα παιδιά θα πήγαιναν στη Super League 2 στην ομάδα μας, δηλαδή στην ΠΑΕ εφόσον συνέχιζε, ή κάποια άλλα παιδιά θα γινόντουσαν δανεικά. Στις τάξεις Εργοτέλη υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Το ερώτημα είναι βέβαια ότι είναι διαφορετικό να πει σε κάποιον έλα να παίξει στη Super League 2 ή στην ΓΑΜΑ Εθνική και διαφορετικό στην Α1. Αλλά προσέξτε, ο Εργοτέλης φέτος είναι και ξεκινάει μια πορεία ανόδου. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να βοηθήσουν μια ομάδα που φέτος είναι εδώ και σε 2-3 χρόνια θα είναι πάλι εκεί που ήταν. Αλλά θα γίνει σωστά και να πάρουμε το χρόνο μας. Δεν είχαμε χρόνο, κυρία Πετρούτσου, να κρατήσουμε ομάδα. Πρώτα απ' όλα στη Super League 2 δεν μπορούσαμε γιατί ήταν ανώνυμη εταιρεία, ανήκε στο Σάμι, την πτωχεύω. Τελειώσαμε. Εκεί ήταν θηλιά στο λαιμό. Η μόνη μας αδυναμία, ας το πούμε, ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά για να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική με απαιτήσεις υπερβολικές οικονομικές, γιατί είναι μεν ερασιτεχνικό, αλλά εκεί είναι τα έξοδα πάρα πολλά και τα ταξίδια πάρα πολλά και το επίπεδο ποδοσφαιριστών που πρέπει να πάρεις είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν μέσα σε μια εβδομάδα όλα αυτά τα χρήματα για να κάνουμε και του χρόνου να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε σωστά. Αν ξεκινήσει από την Α1 θα είναι ακόμα καλύτερα, που πιστεύω από εκεί θα ξεκινήσει. Και σε 1-2 χρόνια θα είμαστε εκεί, αλλά με άλλη φιλοσοφία. Όχι να ψάχνουμε να βρούμε 25 ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι κατεβάσαμε ομάδα. Ο Εργοτέλης κάθε χρόνο βγάζει ποδοσφαιριστές. Έχετε και δίκιο. Αυτό πρέπει εκεί να στηριχθεί. Εμείς δεν έχουμε ούτε τους χιλιάδες κόσμου, ούτε τους πλούσιους παράγοντες. Κύριε αλλά έχουμε μια σωστή φιλοσοφία. Ωραία. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι σαφές το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Ξεκινάμε λοιπόν, κρατάμε αυτό, το ότι επανεκκινεί η ομάδα από μια υγιής βάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ.